από τον εφιάλτη της Λειψιδρίας απειλούνται τα οικοπρόβατα της Κρήτης, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στους ορεινούς όγκους, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα για πανόλη των τελευταίων ημερών. Όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, Γρήλος Παπαδάκης, τα οικοπρόβατα δεν έχουν στάλα νερό για να πιούν και κινδυνεύουν να ψοφήσουν με φόντο τις άδειες δεξαμενές στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Δεν υπάρχει νερό αυτή τη στιγμή καθόλου, μα καθόλου, να ποτιστούν τα ζώα στον ορεινό όγκο της Κρήτης και ειδικά στο Μυλοπόταμο, που καθημερινής βάσεως δέχομαι πάρα πολλά τηλέφωνα από πάρα πολλούς κτηνοτρόφους που αγωνιούν και οδυνοπαθούν. Σου λέει θα ψοφήσουν τα ζώα από την ανιδρία. Όπως είναι γνωστό, μέχρι τις 19 Αυγούστου παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τη μετακίνηση και σφαγή ζώων λόγω της πανόλης στα οικοπρόβατα. Ωστόσο, ο κ. Παπαδάκης κρούει το κόδωνα του κινδύνου λόγω της λειψιδρίας, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει η άρση της απαγόρευσης στη μετακίνηση των οικοπροβάτων, ώστε να μετακινηθούν ελάχιστα χιλιόμετρα και στα χυμαδιά όπου υπάρχει νερό, διότι στην αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές. Δεν υπάρχει νερό. Έχουν αδειάσει οι δεξαμενές οι ελάχιστες που υπάρχουν στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου αλλά και σε όλη την Κρήτη. Και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε ο Δήμος αλλά ούτε και η περιφέρεια να κουβαλήσει αυτή τη στιγμή σε δεξαμενές, σε κτηνοτρόφους, νερό. Υπάρχει ανάγκη, υπάρχει αγανάκτηση, πρέπει άμεσα να μετακινηθούν αυτά τα ζώα, διότι θα έχουμε όχι μόνο την πανόλη που θα ψοφήσουν τα ζώα, ο φόβος δηλαδή της πανόλης να μην πιάσει την κάθε κτηνοτροφική μονάδα, αλλά θα έχουμε τον πανικό και το φόβο το ότι θα ψηφίσουν πάρα πολλά ζώα από ανιδρία. Και ενώ τα σφαγεία στην Ελλάδα είναι κλειστά έως τις 19 Αυγούστου, με την οικονομική καταστροφή να είναι τεράστια και στην κτηνοτροφία της Κρήτης, την ίδια στιγμή συνεχίζονται εισαγωγές σφαγμένων αμνορίφιων, κυρίως από τη Ρουμανία και την Ισπανία σε όλη την Ελλάδα και στο νησί μας, καλύπτοντας τις ανάγκες στον χώρο της εστίασης, στον τουρισμό και όχι μόνο. Σεβόμενοι τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, κρεοπόλες δεν πολλούν εισαγόμενα αρνιά και βρίσκονται σε στάση αναμονής. Υπάρχουν εισαγωγές σφαγμένων αμνοερυφείων, επιτρέπονται, είναι νόμιμες, έρχονται από Ισπανία, Ρουμανία, ίσως και από άλλα κράτη. Εμείς, σαν σύνδεσμο, σαν κρεοπολία, που είμαστε δίπλα στην τοπική αγορά, δίπλα στους κτηνοτρόφους, δεν έχουμε βάλει στα κρεοπολία μας. Καθολικά δεν έχουμε βάλει. Και στις κοινωνικές εκδηλώσεις, ποια είναι η αλλαγή? Το βραστό, το ζυγούρι, το βραστό το αντικαθιστούν με μοσχάρι είτε και με κοτόπουλο. Και το ψητό ξανά με μοσχάρι, με γουρουνόπουλο ή και κοτόπουλο κάποιοι άλλοι. Το γαμοπύλαφο γίνεται με μοσχάρι. Τα περισσότερα ξενοδοχεία δουλεύουν κατεψυγμένο κρέας, τα οποία παίρνουν από μεγάλους εισαγωγείς και από Αθήνα και από Κρήτη. Από εκεί και πέρα αυτοί έχουν φροντίσει έτσι ώστε να έχουμε τις ποσότητες που πρέπει στα ξενοδοχεία μας. Όλα τα αρνιά είναι κατεψυγμένα, δεν υπάρχει τίποτα φρέσκο. Και είναι όλα εισαγωγής, τα πάντα. Από παϊδάκια, από μπούδια, τα πάντα. Δεν είναι κακής εισαγωγής. Αρκεί να είναι υγειονομικός, ελεγμένα με τη βούλα. Το εύκολο κρίμα. Και δεν τη διαφέρει τα υπόλοιπα. Σε αρκετές κοινωνικές εκδηλώσεις άλλαξαν το μενού και αντί για αρνί θα σερβίρουν μοσχάρι και γουρουνόπουλο, ενώ όσους σχεδιάζουν εκδηλώσεις με εισαγόμενα κρέατα, κτηνοτρόφοι είναι κάθετα αντίθετοι, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θεωρούμε όμως και είμαστε ορθά κατηγορηματικοί το ότι είναι κρίμα να υπάρχουν δικά μας αμνοερήφια μέσα στους στάβλους και να απαγορεύεται να σφάζονται και ενώ να κατεβαίνουν ειδικά από τη Ρουμανία που έχει ξεκινήσει και η πανόλη, ενώ σε πάρα πολλούς νομούς δικούς μας δεν έχει εξαπλωθεί ο ιός και πρέπει άμεσα στο Υπουργείο να δει με τι τρόπο θα ανοίξουν τα σφαγεία για να μπουν τα δικά μας αμνοερήφια και στους γάμους και στα βαπτίσια αλλά και στις κοινωνικές εκδηλώσεις.